Επέβει ο Δημητσάνης και φαίνεται όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδομής και καλή κίνηση ο Πουάρ Μιλιονέρ, ο οποίος διεκδικεί την πρωτοπορία από την κόμμα του Νανάη, ο οποίος έρχεται εξωτερικά για να είναι μαζί του, όχι μαζί του, στο ένα μήκος πίσω. Η συνέχεια η Air Lady βελτιώνει την θέση της. Πουάρ Μιλιονέρ από την εξωτερική στην πρωτοπορία. Air Lady και κόμμα του Νανάη ακολουθούν αυτόν τον ρυθμό. Στη συνέχεια είναι ο Κάμπο Ντελ Κάμπο, Τσάβες, Καβάη Περφόρμερ, Λαμάρα με τελευταίο τον Άντι Σταρ. Με Πουάρ Μιλιονέρ να στρίφει τη στροφή των 1200 μέτρων και να προηγείται. 1,5 μήκος της κόμματος Νανά, στη συνέχεια είναι η Air Lady. Χαβάη Performer με Κάμπο Ντελ Κάμπο ενδιάμεσα Τσάβες. Μάλλον Λαμάρα ενδιάμεσα, ο Τσάβες είναι λίγο πίσω, καθώς και ο Άντι Σταρ. Φτάνουμε τώρα το 900 με Πουάρ Μιλιονέρ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στο 1,5 μήκος από κόμματος Νανά και η Air Lady που ακολουθούν αυτό το ρυθμό. Στα 3 μήκη είναι ο Κάμπο Ντελ Κάμπο. Τώρα ο Τσάβες προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του και να περάσει δύο άλογα στο 600 που στην πρωτοπορία να βρίσκεται πάντοτε ο Πουάρ Μιλιονέρ, επιταχύνει το ρυθμό του. Είναι στα 3-4 μήκη μπροστά από η Air Lady. Κόμματος Νανά και Κάμπο Ντελ Κάμπο, ακόμα πιο πίσω ο Τσάβες. 400 φαίνεται να ελέγχει πλήρως το ρυθμό του Πουάρ Μιλιονέρ. Είναι στα 5-6 μήκη μπροστά από τον Κάμπο Ντελ Κάμπο που σκάει την προσπάθεια του και περνά αυτό στη δεύτερη θέση. Πουάρ Μιλιονέρ στην πρωτοπορία. 7-8 μήκη από Κάμπο Ντελ Κάμπο που είναι στη δεύτερη θέση. Στο ρυθμό του, στο βήμα του, ο Πουάρ Μιλιονέρ απομακρύνεται ακόμα περισσότερο στο 8 μήκη μπροστά. Πουάρ Μιλιονέρ, 10 μήκη μπροστά για να κερδίσει εντυπωσιακά εύκολα την υποδρομία. Κάμπο Ντελ Κάμπο δεύτερος, πιο πίσω Άντι Σταρ και τέταρτη Λαμάρα. Λοιπόν, εντυπωσιακός, όσο ποτέ νομίζω σήμερα ο Πουάρ Μιλιονέρ, θα κερδίσει με 10 και περισσότερο μήκη. Βλέπουμε στο βήμα του, Κάμπο Ντελ Κάμπο, Άντι Σταρ και Λαμάρα.